Γεια σας από την Πριμάτων. Εγώ είμαι η Ελένη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τι είναι και πώς θα εγκαταστήσετε το φίλτρο Άνω Πάγκου της Pure Pro City 3000. Το φίλτρο έρχεται σε μια υπέροχη συσκευασία που θα ανοίξουμε τώρα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η συσκευή, τα ανταλλακτικά φίλτρα, το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και όλα τα παρελκόμενα που χρειάζεστε για τη σύνδεση. Η συσκευή διαθέτει ανταλλακτικά φίλτρα Quick Change, δηλαδή σύστημα γρήγορης αλλαγής, και περιλαμβάνει τρία στάδια φιλτραρίσματος. Στο πρώτο στάδιο υπάρχει το φίλτρο πολυπροπυλενίου RS300ST. Το φίλτρο αυτό μειώνει αποτελεσματικά όλα τα στερεά και ορούμενα σωματίδια που περιλαμβάνονται στο νερό σας, δηλαδή τα χώματα, τη λάσπη και τη σκουριά. Το φίλτρο πολυπροπυλενίου προστατεύει τα επόμενα στάδια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Στο δεύτερο και τρίτο στάδιο φιλτραρίσματος βρίσκονται τα φίλτρα φαρμακευτικού ενεργού άνθρακα RS300ND και RS300RD. Τα φίλτρα αυτά αποτελούνται από φλοιοκαρίδες, που σημαίνει ότι είναι οικολογικά και πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Τα φίλτρα του ενεργού άνθρακα μειώνουν το χλώριο, το χλωροφόρμιο, τα βιομηχανικά απόβλητα και πολλές άλλες βλαβερές ουσίες που περιέχονται στο νερό σας, καθώς επίσης βελτιώνουν τη δυσάρεστη γεύση και οσμή. Εάν μένετε σε μια περιοχή όπου έχετε πολλά άλατα, θα μπορούσατε να κάνετε έναν εναλλακτικό συνδυασμό. Στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή να τοποθετήσετε το φίλτρο RS300 Racing, το οποίο το τοποθετούμε για να μειώσουμε τα άλατα από το νερό μας. Μία φορά το χρόνο πρέπει να αλλάζετε τα ανταλλακτικά φίλτρα. Η αλλαγή αυτή γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Για να αλλάξουμε το παλιό ανταλλακτικό, απλά περιστρέφουμε το φίλτρο μας προς τα αριστερά και το βγάζουμε. Ενώ αντίθετα, για να τοποθετήσουμε το καινούργιο ανταλλακτικό, το τοποθετούμε και το περιστρέφουμε προς τα δεξιά. Ας δούμε τώρα πώς γίνεται η εγκατάσταση του φίλτρου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βγάλουμε τη σίτα από τη βρύση μας. Εάν οι βόλτες της βρύσης μας είναι εξωτερικές όπως εδώ, τότε βιδώνουμε το διανομέα απευθείας πάνω στη βρύση. Και είμαστε έτοιμοι. Εάν αντίθετα η βρύση μας έχει εσωτερικές βόλτες, τότε θα χρειαστούμε το μεταλλικό δαχτυλίδι το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το τοποθετούμε πάνω στη βρύση και στη συνέχεια βιδώνουμε το διανομέα. Ο διανομέας στην ουσία είναι ο διακόπτης με τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε φιλτραρισμένο νερό για να πιούμε ή αφιλτράριστο νερό για να πλένουμε τα πιάτα. Αφήνετε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά και είστε έτοιμοι να πιείτε το πλέον πεντακάθαρο νερό του σπιτιού σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.